Από το 2019, το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης θα προστεθεί στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καβάλας, που λειτουργεί σήμερα με περιορισμένο προσωπικό και με συγκεκριμένους τομείς δράσης. Τους τομείς αυτούς παρουσίασε και με αριθμητικά στοιχεία ο πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας, αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Καλαδαρίδης, μαζί με τον προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, Τάσο Γιαμαλίδη, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε τη Δευτέρα το πρωί στο Δημαρχείο. Αρχικά, η ελεγχόμενη στάθμευση θα λειτουργήσει όπως τη γνωρίζαμε από παλιά. Ευελπιστούμε όμως εν συνεχεία, μέσα στο 2019, αν όλα εξελιχθούν καλά, να υπάρξει μία τροποποίηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται η ελεγχόμενη στάθμευση, και ακόμα βέβαια θα είναι διαφορετικός και ο τρόπος με τον οποίο θα ενημερώνεται ο Δημότης για το αν και πού υπάρχουν ελεύθεροι χώροι. Έτσι, έχω αναφερθεί κατά το παρελθόν λίγο σε αυτό το κομμάτι και λέω ότι αν όλα εξελιχθούν ομαλώς, γιατί είμαστε ένας από τους 8 Δήμους της χώρας που έχει επιλεγεί για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει, και ως αποτέλεσμά του ουσιαστικά θα παραδώσει στους Δήμους που έχουν επιλεγεί ένα σύστημα ελέγχου αυτών των χώρων της ελεγχόμενης στάθμευσης, με αποτέλεσμα πλέον σε ηλεκτρονική μορφή να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή η υπηρεσία για το ποιες θέσεις είναι κατηλημένες, ποιες είναι ελεύθερες. Επίσης έγινε λόγος για συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και τις δράσεις της Δημοτικής Αστυνομίας το πρώτο δεκάμηνο του 2018 για το προσωπικό και για τη διαχείριση που γίνεται σε καθημερινή βάση, προκειμένου να ανταποκριθεί στα πολλά αιτήματα των δημοτών. Ενδεικτικά τονίστηκε ότι βεβαιώθηκαν 3.760 παραβάσεις στη στάθμευση και αφαιρέθηκαν 25 πινακίδες οχημάτων. Ακόμα επιδόθηκαν 1.303 έγγραφα του Δήμου Καβάλας και άλλων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, έγιναν αυτοψίες σε καταστήματα, κοινόχρηστους χώρους, έλεγχοι για παρεμπόριο και άλλες δράσεις. Η Δημοτική Αστυνομία, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, δεν έχει καμία σχέση με την Δημοτική Αστυνομία την οποία γνωρίζαμε από το παρελθόν. Και συγκεκριμένα μιλάω για την δύναμη των ατόμων που αποτελούν τη Δημοτική Αστυνομία. Ενώ κατά το παρελθόν είχαμε πάνω από 50 άτομα, σήμερα ουσιαστικά μετά την επανασύστασή της η Δημοτική Αστυνομία απαρτίζεται από 21 άτομα θεωρητικά, και λέω θεωρητικά γιατί ναι μεν έχουμε 21 οργανικές θέσεις, από αυτές όμως αυτή τη στιγμή έχουμε 18 άτομα τα οποία υπηρετούν, έτσι απαρτίζουν τη Δημοτική Αστυνομία.